Κυπριακή Εκκλησία. Καλημέρα και πάλι. Μας ακούτε στο 91,2, μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μπορείτε να μας ακούσετε μέσω δορυφόρου. Και μπορείτε να μας μιλήσετε μέσω τηλεφώνου. 210-41-18-602, 41-18-640. Η γνώμη σας είναι σημαντική για μας. Είπε και τόνισε ο ομιλητής να μην είμαστε εξοντωτικοί, να είμαστε αγαπητικοί, αλλά να μην κολλάζουμε και τους άλλους. Ακριβώς αυτή η στάση παίρνει και άλλες μορφές. Τώρα, τι αποτέλεσμα έχει πάνω μας η ταπείνωση? Προσέξτε. Όποιος λέει την παντρεύτηκε είναι ήπιος, προσινής, ευκατάνικτος, ευσπλαχνικός, γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος, άλυπος, δηλαδή δεν έχει περιττές λύπες, στεναχώριες, στα ψυχολογικά του. Είναι εν εγρηγόρση, άγρυπνος, έχει τα μάτια ανοιχτά, άοκνος, απαθής. Εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη ημών ο Κύριος και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών. Πάμε λίγο παρακάτω σε κάποιον από τους πλέον βαθείς πατέρες εκεί της ερήμου του Σινά. Παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι δαίμονες, έναν μάλιστα πολύ κορυφαίο μοναχό, ήρθαν οι δαίμονες και τον μακάριζαν. Βλέπετε, οι δαίμονες του είπαν: «Μπράβο, είσαι πολύ ωραίος ασκητής, εξαίρετη μέθοδος του διαβόλου να μας παίξει». Πώς αντιμετώπισε το θέμα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από τη μια μεριά θα λες είναι ο διάβολος, να μην του δώσω σημασία, αλλά από την άλλη μεριά έλεγε σωστά πράγματα. Που προσεύχεσαι, που νηστεύεις, κανείς δεν κάνει τέτοια νηστεία σαν εσένα. Δεν έλεγαν ψέματα, προσέξτε. Και είναι πολύ εύκολο να λες: «Βέβαια, δεν μιλάω με το διάβολο, αλλά αυτά που λέει είναι αλήθεια». Αυτός ο γέροντας, ο Πάνσοφος, έτσι τον λέει εδώ το κείμενο, τι είπε? «Εάν σταματήσετε να με πενείτε με τους λογισμούς που φέρνετε στην ψυχή μου, τότε εξαιτίας της αναχωρήσεώς σας θα θεωρήσω τον εαυτό μου μέγα». Δηλαδή, αν με πενείτε και με πενείτε και εγώ δεν τσιμπάω και φύγετε, βαρεθείτε από μένα, δείτε ότι εγώ δεν πέφτω σε παγίδα, υπάρχει μια περίπτωση να πέσω στην παγίδα όταν θα φύγετε, να πω: «Κοίτα, τους έδιωξα τους δαίμονες. Εγώ διώχνω τους δαίμονες, είχα ταπείνωση, δεν τσίμπησα μέσα μου». Δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Λέω όχι. Τίποτα από όλα αυτά και να φύγετε. Λέει λοιπόν: «Δεν θέλω να φύγετε, γιατί αν φύγετε μπορεί να πέσω σε αυτό τον κίνδυνο». Άρα τους βάζει σε ένα στρίμωγμα. Λέει: «Τώρα μην φύγετε, εάν όμως δεν σταματήσετε να με πενείτε, μια περίπτωση είναι να φύγουν». Που να φύγουν είναι επικίνδυνο για αυτόν, να θεωρήσει πως αυτός ήταν δαιμονοδιώκτης. Η άλλη περίπτωση είναι να μείνουν. Αυτό τους λέει. «Αν όμως δεν σταματήσετε να με επενείτε, τότε από τους δικούς σας επένους θα συλλογίζομαι πόσο βρώμικος είμαι». Και θυμάται το χωρίο της Αγίας Γραφής: «Ακάθαρτος παρακυρίω, πας υψηλοκάρδιος». Τους στρίμωξε. Λέει: «Αν φύγετε, υπάρχει κίνδυνος. Βλέπετε, δεν τσιμπάω και θα φύγετε εσείς, αλλά εγώ θα γίνω εγωιστής. Αν μείνετε όμως και με πειράζετε, εγώ όσο με πειράζετε θα λέω: γι' αυτό μένουν αυτοί, γιατί είμαι ακάθαρτος και υψηλοκάρδιος». Του στρίμωξε ό,τι και να κάνει ο δαίμονας. Αν φύγει, δεν το θέλει να φύγει, αυτό τον πειράζει. Θα σταματήσει να τον πειράζει. Αν δεν φύγει και τον πειράζει, θα πει: «γι' αυτό πειράζομαι, γιατί είμαι ακάθαρτος και υψηλοκάρδιος». Εδώ είναι μια μικρή ανάλυση. Δεν την κάνω παρακάτω σε αυτή τη σχέση μας με τους πειρασμούς. Γι' αυτό ακόμη και ένας πειρασμός που σου λέει: «Είσαι καλός, είσαι καλός εσύ», και λες: «Φύγε», δεν θα του πεις «φύγε», θα πεις: «Κύριε ελέησον και ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Και μη είσαι ενέκηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού». Βλέπετε η φράση πώς το λέει? Ο Χριστός παρεμβαίνει στο πότε θα σταματήσει ο πειρασμός και πότε δεν θα σταματήσει, κατά το πνευματικό μας όφελος, όχι εμείς. «Μη είσαι ενέγγυς, αλλά ρίσαι ημάς». Και λένε μερικοί: «Δηλαδή ο Θεός το βάζει». Δεν το βάζει ο Θεός, αλλά ξέρει ο Θεός μόνο πότε είναι ωφέλιμο να φύγει ή να μην φύγει ο πειρασμός. Γι' αυτό βλέπεις, εμείς με το Θεό κουβεντιάζουμε και λέμε: «Κάνε αυτό που θέλεις εσύ, είσαι γιατρός εσύ», και εμείς δεν ξέρουμε.
Και συνεχίζει ο ομιλητής: αυτά είναι λεπτοεπίλεπτα σε μια πνευματική ζωή και σε μια πράξη εξομολογήσεως, παύλα θεραπευτικής, αυτά είναι πάρα πολύ κέρια. Γιατί συναντάμε ανθρώπους που κουράζονται από πειρασμούς πολυπίκυλους και λένε στους πνευματικούς τι να κάνουμε. Αν σταθούμε και πούμε φύγε, μείνε, λάθος το Θεό, αποδίδουμε τα πάντα. Γι' αυτό υπάρχει στις παροιμίες αυτή η φράση. Βλέπετε πόσο συγκλονιστική. Είμαι ακάθαρτος παρά Κυρίο. Όλα όσα βλέπονται τα φωτίζει ο ήλιος. Άλλο πράγμα είναι να το περηφανεύεται κανείς και άλλο να μην υπερηφανεύεται και άλλο να ταπεινώνεται. Προσέξτε, κάνει μια διάκριση τώρα. Άλλο να είσαι υπερήφανος και άλλο να μην είσαι υπερήφανος. Καμία σύγκριση με αυτά που λέει εδώ. Πρέπει να έχεις ταπείνωση. Μπορεί να είσαι υπερήφανος, που σίγουρα δεν είναι θέμα ταπεινώσεως, αλλά μπορεί και να μην υπερηφανεύεσαι, να μην λες εγώ τι σπουδαίος είμαι, εγώ τι κάνω. Δεν σημαίνει ότι έχεις ταπείνωση. Είναι εξωτερική έκφραση του λόγου, τίποτε άλλο. Εκείνος όμως που έχει γίνει ταπεινός, βαθιά και εσωτερικά, δεν κλέπτεται και δεν ζημιώνεται από λόγους χιλέων. Δεν τον πειράζει τίποτε. Αλλά με αυτό θα αναμετρηθείτε. Στο Χριστό το αποδίδει. Ο ταπεινός, αν πούν μπράβο, θα πει Κύριε Λέσον, εκεί θα στραφείς. Εάν ο λογισμός δεν καυχάται πλέον για φυσικά προτερήματα, αυτό είναι σημάδι ότι αρχίζει η υγεία. Εάν για τίποτα δεν καυχόμαστε, ούτε αυτοανάλυση, ούτε αυτοσεβασμός. Τα αποδίδουμε όλα στο Θεό. Είναι πολύ προχωρημένη άσκηση. Αλλά είναι άσκηση καθημερινότητας. Και τα λέω πάλι έτσι, λίγο σύντομα, κρατήστε ό,τι μπορείτε από αυτή τη γλύκα των πραγμάτων που είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Γι' αυτό λοιπόν είναι ταπεινοφροσύνη, όσο μπορώ να την ορίσω, είναι θεϊκή αρετή, που σκεπάζει τους οφθαλμούς μας, για να μην βλέπουμε τα κατορθώματά μας. Αλλά για να μην τα δω, δεν πρέπει να τα αναλύω. Κάνω κατόρθωμα τώρα που διαβάζω τους πατέρες και σας τα αναλύω. Κάποιος θα έλεγε ναι, εμείς δεν διαβάζουμε, εσύ διάβασες. Κάνω το αυτονόητο, ας το πω έτσι, για να δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Αυτή είναι η ζωή μας, δηλαδή θα σταματήσουμε να ανασένουμε, είναι κατόρθωμα που ανασένω, είναι κατόρθωμα που περπατάω. Για έναν άρρωστο ανάπηρο είναι κατόρθωμα που περπατάει. Τίποτα δεν είναι κατόρθωμά μας. Τα μεγάλα πράγματα που κάνουμε είναι κατόρθωμά μας. Βλέπετε ο αυτοσεβασμός για να κάνουμε τα παιδιά μας να έχουν δυνάμεις. Τίποτα. Όποιος αρχίζει να αισθάνεται ότι έκανε κάποιο κατόρθωμα, δεν έκανε τίποτα. Είναι η πορεία της ζωής που είναι πάντοτε ανωδική. Βλέπετε, μιλάμε για την Αγία Ταπείνωση που πάει πάρα πολύ ψηλά. Και είναι αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη στο Χριστό μας, τίποτε άλλο. Και δεν μας πιάνει τίποτα. Και είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και δεν κολλάμε σε τίποτα. Δεν θέλουμε πένους. Μισούμε τη δόξα. Δεν θέλουμε καμία δόξα. Δεν θέλουμε τίποτα. Πόσο καταστρέψαμε τα παιδιά μας που τα λειτουργούμε μέσα από το θέμα της δόξας. Δεν πειράζει να σπουδάσουν, να μελετήσουν, αλλά να είμαστε κυνηγοί των πτυχίων, των μισθών, χίλια πράγματα. Μια κολλασμένη ιστορία. Και αυτό το μέγεθος δεν το καλλιεργήσαμε. Και έτσι λοιπόν, οι περισσότεροι από εμάς, καμιά φορά ονομάζουμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς. Αλλά μέσα μας δεν το δεχόμαστε, μόνο απ' έξω μας το λέμε. Το ανέλησα πριν από λίγο. Όποιος λέει ότι αισθάνθηκε αυτό το μέγεθος, δεν μπορεί να το εξηγήσει και μάλιστα θα πει στο Θεό τον ψαλμό. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλά η το ονόματί σου δώσ' δόξαν. Παρασού έπαινος μου, εν εκκλησία μεγάλη. Τα έχουμε στη γραφή μας. Είναι το ψαλτήρι που η εκκλησία μας το βάζει να το διαβάσουμε κάθε μέρα. Είναι συγκλονιστικά ασκητικά μεγέθη. Λέω τις δύο φράσεις συγκλονιστικές από το ψαλτήρι πρώιμα κείμενα. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλά η το ονόματί σου δώσ' δόξαν. Παρασού έπαινος μου εν εκκλησία μεγάλη και ο Χριστός πότε λέει έρχεται η δόξα. Μια βραδιά πριν σταυρωθεί. Δόξα του είναι ο σταυρός του. Ένα φοβερό υπόδειγμα πορείας. Και εκεί ακριβώς η κάθε δυσκολία, ο κάθε πόνος, η κάθε ύβριση, η κάθε αδικία δεν με κάνει να δαιμονίζομαι, να βγαίνω στους δρόμους, να φωνάζω, να διαμαρτύρομαι γιατί μου πήραν τα δικαιώματα. Η κάθε αδικία με πάει σε έναν άλλο χώρο. Τη μετασχηματίζω σε μια δοξολογία του Θεού και κοιτάζω τι να κάνω. Σκεφτόμαστε μονάχα ατομικιστικά, μόνο για τα φθαρμένα δικαιώματά μας. Αυτό τον καιρό, λέω, το λέω μόνο ως παράδειγμα για να καταλάβετε αυτό που λέω, διαμαρτυρόμαστε μόνο όταν θυγόμαστε. Έλεγα προχθές σε κάποιους ανθρώπους, βλέπετε τώρα υπάρχουν κάποια μέτρα για την οικονομική κρίση, θα κοπούν κάποιοι μισθοί κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι δικαιολογημένα, κατά τα μέτρα της αδικίας, διαμαρτύρονται. Αλλά σκέφτηκα το εξής.
είπα, γιατί διαμαρτύρονται τώρα? Βεβαίως είναι αδικία που γίνεται. Αλλά τόσο καιρό στην Ελλάδα πεθαίνουν άνθρωποι πεινασμένοι. Υπάρχουν άστεγοι. Όσο περνούσαμε καλά, κανείς δεν βγήκε να φωνάξει για τους πεινασμένους. Τώρα που εμείς θυγόμαστε, διαμαρτυρόμαστε. Κακό δεν είναι μεν, αλλά για τους πεινασμένους γιατί δεν φωνάξαμε? Άρα μέσα κρύβεται ένα ανθρώπινο, θυγμένο γεγονός. Έτσι θα δούμε την πνευματική ζωή. Πέρα από πολιτική, πέρα από κόμματα, πέρα από κρίση, θα δούμε εμείς πώς αναμετριόμαστε. Αν βγω τώρα, την ώρα που αδικαίμαι, και είναι αδικία, χτύπιαμε κάτω και λέω άδικο. Είναι μισή αλήθεια, γιατί την ώρα που πονούσε ο άλλος δεν φώναξε κανείς. Την ώρα που ο άλλος πέθανε στην πλατεία, εδώ, άστεχος στην παραλία, ο άλλος έπινε ένα καφέ στην καφετέρια και τότε δεν φώναξε και φωνάζει τώρα. Παράδειγμα σας δίνω να κάνετε αναμέτρηση με τον εαυτό σας. Και αυτό μας ανοίγει το δρόμο στα προς εαυτών των πατέρων. Να δούμε πρώτα τη δική μας ματιά, τη δική μας στάση σε αυτό το γενικό πλαίσιο και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Λυπάμαι που δεν αναλύω πλήρως τον Ιωάννη της Κλίμακας, απλά να κλείσω το δικό του κεφάλαιο και για λίγα λεπτά να μιλήσω και για τους άλλους πατέρες που έχω μαζέψει εδώ, λέει ο ιερέας. Λέει λοιπόν, ποια είναι τα νεύρα της ταπεινοφροσύνης. Δηλαδή, ένας οργανισμός έχει νευρικό σύστημα. Έχει οδούς. Λέει πως συγκροτείται και λέει μερικές φράσεις. Η απόκρυψη της σοφίας. Η απόκρυψη της ευγενικής καταγωγής. Η απομάκρυνση της πολυλογίας. Αν έχεις ανάγκη, λέει, να γίνεις ζητιάνος, να μην τραπείς να ζητήσεις. Αυτή, λέει, είναι η δρόμη για την ταπείνωση. Και να πάω λίγο σε άλλους πατέρες που θα τους αδικήσω σίγουρα. Έχω κείμενα και του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Γρηγορίου του Παλαμά και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά έτσι λίγο κάτι να σας δώσω σαν μια γεύση από αυτό το κάλος της πατερικής σοφίας. Να ακούσουμε λιγάκι τον Γρηγόριο του Θεολόγου. Βλέπεις, λέει, ο πιστός Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού ήταν εικόνα της ενάρετης ζωής. Προτίμησε, λέει, από τη βασιλική δόξα τη σκληρή ζωή και αναμετρήθηκε με τον Άγγελο πριν να κάνει πολλά ασκητικά επιτεύγματα. Μια επιλογή έκανε. Διαλέγει από τα βασιλικά παλάτια έναν άλλο δρόμο και που καθότανε. Στην έρημο του Σινά να βόσκει τα πρόβατα του Ιωθώρ. Αυτός ο μεγάλος, ο καταπληκτικός, ήταν παιδί του βασιλιά. Θα μπορούσε να αποκτήσει μεγάλο αξίωμα και δεν έλεγε εγώ έχω αξίωμα. Είχε προσδοκία, ούτε καλά καλά το Θεό δεν ήξερε. Δεν τον γνώριζε το Θεό. Κάτι ήξερε από κάποιους προπάτορες του Ισραήλ. Αλλά δεν ήξερε το Θεό σε βάθος. Και επειδή κάνει ένα πέρασμα, λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον γνωρίζει και γι' αυτό έγινε αρχηγός του λαού. Και μολονότι ανέβηκε σε τόσο υψηλό ύψος. Βλέπετε, δεν αρνήθηκε να πει στο Θεό, ξέρεις, εγώ είμαι βραδύγλωσσος. Είπε το ελάττωμά του. Να σε καλούσε ο βασιλιάς, ας πούμε, και να σου έλεγε σε κάνω υπουργό εξωτερικών. Θα έλεγες, ξέρεις πώς θα γίνω, δεν ξέρω αγγλικά, γαλλικά, τίποτα. Σε παρακαλώ, όχι θα γίνεις. Μα δεν ξέρω, ποιος θα έλεγε όχι. Ποιος θα έλεγε πώς δεν ξέρει. Θα έλεγε να βάλω και ένα ψεύτικο πτυχίο, να δείξω ότι ξέρω. Λέω τώρα έτσι, αυτός είμαι. Και του λέει ο Θεός, δεν πειράζει. Θα μιλάει ο αδελφός σου για σένα. Και λέει, είμαι βραδύγλωσσος. Και μετά από λίγο λέει, μα είμαι και αδύνατος, δεν έχω και πολλές δυνάμεις. Και ο Θεός λέει, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Καταπληκτική ιστορία του. Όποιος Μωυσής ανοίγει το δρόμο για την ταπείνωση. Γι' αυτό ήταν κατά τη γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας μας και τα τροπάρια ο πραότατος Μωυσής. Η πραότητα είναι αποτέλεσμα μιας ισορροπίας ταπεινώσεως.
Κυριακή Εκκλησία στους 91,2. Το πρωί σ' άκουσον, καλημέρα σε όλους και πάλι, σε όσους άνοιξαν τώρα τελευταία το ραδιόφωνο. Και πάλι από τον Γρηγόριο το Θεολόγο, λοιπόν, κάνει μια ανάλυση από την Παλαιά Διαθήκη, από τις παροιμίες. Πριν από την καταστροφή, λέγουν οι παροιμίες, προηγείται η περηφάνεια και πριν από τη δόξα η ταπείνωση. Ακούστε την φράση των παροιμιών πριν από την πνευματική καταστροφή. Οποιαδήποτε καταστροφή προηγείται η περηφάνεια. Είναι και στα θέματα τα εθνικά και τα προσωπικά. Οι παροιμίες ξέρουν την ιστορία του Ισραήλ. Όποτε έπαιρνε μια ιστορία περηφάνειας πάνω του, καταστρεφόταν το Ισραήλ. Όποτε θεωρούσε πως είναι δυνατός, έλειωνε, και μετά τις παροιμίες μάλιστα, την περίοδο αυτή, όταν νιώθουν πως είναι δυνατοί, καταστρέφονται. Δύο φορές πηγαίνουν στην αιχμαλωσία γιατί ένιωθαν πως είναι πάρα πολύ δυνατοί. Ενώ πριν από τη δόξα υπάρχει ταπείνωση. Η δόξα πάντα έρχεται. Αλλά είναι αποτέλεσμα μιας διεργασίας που λέγεται ταπείνωση. Αυτά που λέγαμε ως τώρα. Και η δόξα πια δεν είναι ένα εκοφαντικό μέγεθος που δοξάζεσαι, που καταξιώνεσαι. Είναι μια χάρις μυστική. Είναι μια γεύση μυστική. Οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι, ζουν μια γεύση μυστική, ζουν τη δόξα του Θεού. Είναι ένα είδος μυστικό. Η δόξα δηλαδή δεν έχει τίποτα το κοσμικό. Αυτό ζουν οι Άγιοι. Είναι αυτό το μυστικό που δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Έλεγε πριν από λίγο το κείμενο που σας διάβασα. Η ταπείνωση είναι μια γεύση. Για να μιλήσω πιο καθαρά, λέει το κείμενο εδώ, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Βλέπετε το χωρίο βιβλικό και ο Ψαλμός 118 λέει, προτού να ταπεινωθώ εγώ αμάρτησα. Για το λόγο αυτό φύλαξα τον νόμο σου. Πάρα πολλά τέτοια χωρία υπάρχουν που ενισχύουν αυτή την ιστορία. Και πάλι ο Γρηγόριος, ο ταπεινός, ανέχεται να νικέται, ενώ δεν ταπεινώνεται εκείνος που είναι φουσκωμένος από υπερηφάνεια. Όλες αυτές οι κουβέντες θέλουν ανάλυση. Και πάλι κάτω από τον Γρηγόριο, από ένα θεολογικό του ποίημα καταπληκτικό που αναφέρεται στην ταπείνωση, μια φράση μόνο επέλεξα. Ταπεινός είναι αυτός ο οποίος φρονεί λιγότερα και ό,τι αξίζει. Αν νομίζει πως αξίζει κάτι, να βάλει λιγότερο. Πώς θα το κάνει το λιγότερο, λες. Αφού ξέρω αγγλικά και γαλλικά και γερμανικά, αυτό είναι πραγματικότητα, να πω ψέματα. Πού είναι το λιγότερο? Δυο λιγότερα υπάρχουν. Δεν ξέρω κινέζικα, σουηδικά, πορτογαλικά, ξέρω μόνο τρεις γλώσσες. Και αυτά τα τρία που ξέρω, αν είναι έτσι τα πράγματα, πώς τα ξέρω? Γιατί ο Θεός μου έδωσε νου για να ξέρω. Οι γάτες μαθαίνουν γαλλικά? Όχι. Ευχαριστώ που δεν είμαι γάτα. Αν διαβάσετε τους πατέρες, έχουν και τέτοια χαριτωμένα χωρία. Είναι απλές σκέψεις, καταλυτικές, που λες συγγνώμη γι' αυτό, ευχαριστώ που δεν είμαι γάτα. Και θα πεις, μα τι λες τώρα, αφού είσαι άνθρωπος ζώων θεούμενων. Αλλά ζώο, μην το ξεχνάτε. Και αν το ζώο που έχει λογική, που έχει έμφρονα σκέψη, ξεχάσει το θεούμενο, γίνεται χειρότερος από γάτα. Ομοιώθησαν τη σκτίνεση της ανοήτης. Και τα αγγλικά σου και τα γαλλικά σου και τα γερμανικά σου θα είναι δαιμονιώδη και θα καταστρέφουν τον κόσμο. Βλέπετε πόσοι μεγάλοι σοφοί καταστρέφουν πολλές φορές από μεγάλες ανακαλύψεις τον κόσμο. Η ατομική βόμβα είναι αποτέλεσμα μιας τρομερής σοφίας. Πώς χρησιμοποιήθηκε? Σε αυτό μπαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πολύ όμορφα. Σε ένα λόγο κατά των βαρλαμιστών, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει, επενώ εκείνον που είπε ότι η ταπείνωση είναι επίγνωση της αλήθειας. Όποιος λέει ξέρει ταπείνωση, γνωρίζει την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε ένα μη ο Χριστός. Και η μόνη περίπτωση να χάσω αυτή τη σκέψη είναι, λέει, να μπει μέσα μου η πλάνη και να μου κουβεντιάσει και να μου πει, πρόσεχε, ξέρεις και αυτό και αυτό. Και το τονίζω, δεν κουβεντιάζουμε ποτέ με τον πειρασμό. Κάτι ακόμη. Όταν κάποιος γίνεται ταπεινός, λέει, από αυτό τώρα οι άγγελοι έβαλαν την ιδιότητα να είναι αμετάστροφοι. Μετά την πτώση των δαιμόνων κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, οι άγγελοι έγιναν αμετάστροφοι. Αμαρτία δεν κάνουν ποτέ. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Οι άγγελοι παρέμειναν για πάντα άγγελοι. Δεν υπάρχουν άλλοι άγγελοι που θα γίνουν διάβολοι, γιατί στάθηκαν και δεν δέχτηκαν τον πειρασμό που τους έβαλε ο αιωσφόρος. Λοιπόν, να ένα μεγάλο μυστικό.
λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που κάνει φοβερές αναλύσεις για το νου του ανθρώπου, για τη σκέψη του ανθρώπου. Μπαίνει σε πολύ βαθιά μεγέθη της ψυχής του ανθρώπου και της σκέψεώς του. Λέει, αν θέλετε κατά το δυνατόν να προσυδειάσετε στην αγγελική ιδιότητα του αμεταστρόφου, πάντα αμαρτωλοί θα είμαστε, αλλά αν πλησιάσετε, αυτή η φράση και πάλι, ποτέ μην κουβεντιάσετε με το διάβολο, ποτέ. Αυτό που σας είπα και πριν το επαναλαμβάνει από άλλο παράθυρο, σαν το μυστικό της ταπεινώσεως. Και σε αυτές τις ψυχές, λέει, κάνοντας μια φοβερή ανάλυση ο Χρυσόστομος, αρέσει και το Χριστός όταν λέει, θα έρθω με τον πατέρα μου και θα κάνω κοντά σας μια μονή και θα μείνω μαζί σας. Μονή παροιμήν ποιήσου. Θα μείνει μαζί μας ο Χριστός, βεβαίως, με τον πατέρα του, γιατί βρίσκει το έδαφος οικείο. Και όταν το έδαφος είναι οικείο και συγγενικό, αν πας δηλαδή σε ένα σπίτι που είναι του παιδιού σου και ζει όμορφα, πας με άνεση, δεν είναι έτσι? Κάνουμε, λέει, την καρδιά μας οικία με την ταπείνωση. Και προσέξτε, για να γίνει οικία, λέει, επειδή κάθε μέρα ζούμε στην κοινωνία, η μοναστήρι λέγεται, η πόλη λέγεται, ασκούμεθα κάθε μέρα στην ταπείνωση. Ο Θεός μας δίνει ευκαιρία ή στη μοναστική πολιτεία ή στην εγκόσμια πολιτεία του γάμου, της κοινωνίας, της πόλης, του εργαστηρίου, της εταιρείας. Έχουμε τρομερές ευκαιρίες για ταπείνωση. Μην το βάλετε στα πόδια, λέει, με την πρώτη δυσκολία. Μην κλειστείτε στον εαυτό σας. Μην απογοητευτείτε. Βλέπετε, αυτοί οι ψυχασθενείς που δεν μπορούν, δεν αντέχουν, τους διώχνουν, τους κατηγορούν και λένε εμένα, και το βάζουν στα πόδια και λένε θα φύγουν και φεύγουν. Από ένα πράγμα θα φύγεις. Από την αμαρτία μονάχα. Μην εκεί και αγωνίσου. Γιατί είναι ευκαιρία που στη δίνει ο Θεός. Και αν δεν έχεις την ευκαιρία, σε βρίσει ο ένας σήμερα στην εταιρεία σου και επειδή χάνεις την ευκαιρία, λέει, θα σε βρίσουν αύριο άλλοι 10. Και αν αυτό δεν το αξιοποιήσεις, θα σε βρίσουν και άλλοι 20, μέχρι ότου αποκτήσεις ταπείνωση. Μια φοβερή ευκαιρία. Το αξιοποιήσαμε αυτό το πράγμα. Στο σπίτι σε μαλώνει ο άντρας σου, σε μαλώνουν τα παιδιά σου κτλ. Μα δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Μα δεν λέω τι έπρεπε να κάνουν εκείνοι. Εγώ αξιοποιώ τις ευκαιρίες. Ο Θεός δεν είναι αίτιος κακών, δεν τα στέλνει ο Θεός. Αλλά ο Θεός όταν βλέπει πώς γίνονται, τα επιτρέπει για το καλό μας. Προσέξτε, δεν τα στέλνει ο Θεός, αλλά ο Θεός τα επιτρέπει για το καλό μας. Αυτή είναι η ιστορία. Και με αυτό να ολοκληρώσω αυτά που σας είπα, με τα χωρία που είχα μπροστά μου. Ό,τι γίνεται μας οδηγεί σε μια ταπείνωση, καταλήγει ο πατήρ Κωνσταντίνος. Είναι, θα τολμούσα να πω, η κοινωνία μας, η μεταπτωτική, η βιενικής πρόκληση για ταπείνωση. Και όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, χωρίς ο Θεός να το στέλνει, ο Θεός το αφήνει για το καλό μας. Το αφήνει μέχρι ότου καταξιωθούμε να αντέχουμε το μέγεθος. Και τι θα κατεσχύνουμε? Τον πειρασμό θα κατεσχύνουμε. Αντί να το βάζουμε στα πόδια και να διαμαρτυρόμαστε και να κάνουμε μηνύσεις και δικαστήρια και να αναλυόμεθα στην εξομολόγηση, αντί να λέμε τις αμαρτίες μας, να λέμε τα αμαρτήματα των άλλων και πόσο μας έθιξαν, τραγική δαιμονιώδης κατάσταση. Δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση. Να πας στο μυστήριο και να κατηγορείς τους άλλους, να λες είναι έτσι αφού ο Θεός δεν το πήρε, έχει λόγο γι' αυτό. Πάρτε το θεραπευτικά. Σταθείτε μπροστά στη θεολογία του Ιώβ. Αξιοποιεί όλο τον πειρασμό και τον κάνει δοξολογία του Θεού. Και ειδικά για τους πατέρες, αυτό είναι το πέρασμα, η θεραπευτική. Όλες οι δυσκολίες, παρεκτός αμαρτίες, να γίνουν ευκαιρία για το Θεό. Και όποιος στρέφεται μόνο στο Θεό, με τα χωρία που σας ανέλησε, εκεί ακριβώς στέκεται και γίνεται ταπεινός.
αυτά βέβαια που μας προτείνει ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι μεγάλα μεγέθη, αν και φαίνονται πολύ απλά όταν τα λέμε, όταν τα ακούμε. Λέμε δεν είναι δύσκολο, θα κάνω αυτό, αυτό και θα τα καταφέρω κι εγώ, θα είμαι ταπεινός. Άλλο να το λέμε και άλλο να το ζούμε. Άλλο να είναι στη θεωρία και άλλο στην πράξη, άλλο να το βιώνουμε. Άλλο να το αισθανόμαστε και άλλο να το ζούμε, είπε κάποια στιγμή και ο ίδιος. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά για να μην νομίσουμε ότι επειδή το λέμε, το κάνουμε κιόλας. Η ταπείνωση είναι ένα δώρο που μας χαρίζεται, ένα ταλέντο που μας δίνεται, όταν βέβαια εμείς έχουμε καθαρίσει το τοπίο. Εκεί είναι η δική μας προσπάθεια. Μετά τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού και τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Γι' αυτό ούτε να απογοητευόμαστε, ούτε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι πάνω στο θέμα της ταπείνωσης. Σε μια διαρκή προσπάθεια, σε ένα διαρκή αγώνα. Και έτσι παίρνουμε και κουράγιο, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν σταμάτησε ο αγώνας εδώ, επειδή δεν καταφέραμε κάτι. Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2. Το πρωί εισάκουσον έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας ακούσατε, που ήσασταν όλη αυτή την ώρα εδώ και μας αντέξατε. Ελπίζουμε να τα μεταφέραμε όπως έπρεπε όσα σας μεταφέραμε και να ήταν ενδιαφέροντα για αυτή τη μία ώρα που μας ανήκει από το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά πάλι εδώ στις 10 η ώρα το πρωί από τον Άγγελο Παπά, που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή.